«Εγώ λοιπόν είμαι η μοναχή Ευσεβία και θα μπω αμέσως στο ψητό. Θα σας τα πω συνοπτικά όμως. Έφη με φωνάζανε όλοι και τα είχαμε το Γιώργο. Κάποια στιγμή όμως που πήγα και με τον κολλητό του τον Ανδρέα, ο Γιώργος το έμαθε και με χώρισε. Ο Ανδρέας παντρεμένος, οπότε εξαφανίστηκε και αυτός μετά το χωρισμό μου. Εγώ από την πλευρά μου όλα αυτά τα γεγονότα τα πήρα βαριά μέσα μου και πήγα πάνω σε ένα μοναστήρι και βρήκα ένα παπά, τον Πάτερ Ευμένιο, με τον οποίο ήμασταν παλιά συμμαθητές, προκειμένου να του ζητήσω συμβουλές και κυρίως να τον παρακαλέσω να μεσολαβήσει να πάω σε κάποιο μοναστήρι να γίνω καλόγρια. «Ρε Σιέφη», μου λέει ο παπάς, «το σκέφτηκες καλά? Εσύ», μου λέει, «μια τέτοια γυναικάρα, να πας καλόγρια? Περιτώ να σας πω ότι ο Ευμένιος με γούσταρε από το Λύκειο. Δεν ήθελε όμως να με βοηθήσει και εγώ ήμουν όμως αποφασισμένη. Ευμένη, θα με βοηθήσεις και εγώ, έννοια σου του είπα. Δεν θα σε αφήσω έτσι. Θα σου δώσω το κάτι τι σου να ξέρεις». «Τι εννοείς, Έφη μου», μου λέει ο παπάς. «Αυτό που κατάλαβες, παλιέ μου συμμαθητή. Ξέρω ότι πάντα με γούσταρες και μάλλον έφτασε η στιγμή που περίμενες. Έτσι του είπα. Παιδιά, συγγνώμη, ξέρω ότι δεν ήταν σωστό, αλλά την έκανα την αμαρτία με τον παπά. Και όχι μόνο την έκανα, αλλά κοινού του καλάρεσε η φάση και έτσι μεσολάβησε και πήγα σε ένα κοντινό μοναστήρι. Δεν ήθελε, λέει, να με χάσει. Θέλει, λέει, να κρατάμε επαφές. Κρίμα, μου λέει, δύο παλί και καλοί συμμαθητές να χαθούν. Και να σας πω την αλήθεια μου, σαν να έχει δίκιο ο Πάτερ Ευμένιος. Δεν νομίζετε? Πείτε τη γνώμη σας στα σχόλια ελεύθερα».